Για το αγώνα ήταν καλύτερη. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε μετά το 2-0 και μάλιστα ζήτησε και πέναλτι σε μια περίπτωση μετά το 2-0, όπως είπαμε. Όλα αυτά θα τα δούμε τώρα σε περιγραφή του Κώστα Βερνίκου. Στο ρεπορτάζ είναι ο Κώστας Βεζιράκης. Και να ο Πέτρος ο Μαρινάκης που ανοίγεται. Μία τρίπλα για τον Αθανασιάδη που ψάχνει το Βέλιτς. Βγαίνει με στη φάση ο Μαχλάς όμως. Κλείνεται από δύο παίκτες, προτιμάει να δώσει στο Μουστακίδη. Η σέντρα του Μουστακίδη, η κεφαλιά, ο Ράντος διώχνει. Διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ μια κεφαλιά του Αλεξούδη που πήγαινε για το γάμα της εστίας του Ολυμπιακού. Βλέπουμε τον Τζιαντάκη, θα κάνει το σούτ, το σούτ από τον Τζιαντάκη. Η πρώτη καλή επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού. Προλαβαίνει ο Παπαδόπουλος πριν βγει η μπάλα και κάνει τη σέντρα, κόβει αρχικά ο Μιτσιμπόνας. Βγαίνει ο Ράντος με το κεφάλι, χάνει την μπάλα, ξαναπέφτει, τελικά μένει όρθιος εκεί ο Αλεξούδης. Ενώ τώρα μπορούμε να ξαναδούμε την προηγούμενη φάση, κοιτάξτε. Βγαίνει ο Ράντος, είναι δίπλα του ο Αλεξούλης, προσπαθεί, δεν υπάρχει ανατροπή. Και πάλι πολυκοσμία μπροστά από το τέρμα του Ράντου. Η κεφαλιά τρέχει και μπλοκάρει ο Ράντος την ωραία κεφαλιά του Αλέκου Αλεξούδη. Μπεν Κρίστενσεν. Περνάει. Έχει μπροστά του το Μουστακίδη. Κρίστενσεν σκάβει ωραία για τον Μπατίστα. Καλό κοντρόλ, άργησε πολύ. Πρόλαβε ο Νίκος Παπαδόπουλος και έκοψε. Κρίστενσεν τώρα βρίσκει τον Μπατίστα στην περιοχή. Άργησε, έφυγε δεξιά, κάνει τη σέντρα, κόβει. Την τελευταία στιγμή ο Πουρσανίδης απομακρύνει ο Τσιφούτης. Το φάουλ από τον Γιάς Μικοβέλιτς. Φέρνει όλο τον κόσμο μπροστά στο τέρμα του Ράντου. Η κεφαλιά από ποιον, από κανέναν, από κοντά. Περνάει δίπλα από τα δοκάρια, από την προσπάθεια του Τσιφούτη. Αθανασιάδης με τοπικά. Κρατάει την μπάλα, βρίσκει το Μαρινάκι που τρυπώνει στην περιοχή του Ολυμπιακού. Κρατάει την μπάλα, πλασάρει και ανοίγει το σκορ. Να λοιπόν, ο Πέτρος Μαρινάκης κάνει ό,τι έκανε και την περασμένη εβδομάδα στην Πάτρα. Με τοπική προσπάθεια πέρασε το κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού και πλάσαρε κάνοντας το σκορ 1-0 στο 15ο λεπτό. Τον βλέπουμε. Μένει όρθιος, πλασάρει το Ράντο, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα στο 15ο λεπτό. Ο Καραπιάλης για το Χατζίδη με δύναμη το σούτ. Ο Χανιωτάκης πάνω στη γραμμή μπλοκάρει. Η καλύτερη του επέμβαση μέχρι στιγμής στον αγώνα. Ο Βάβουλας παίρνει φόρα, σουτάρει με δύναμη. Η μπάλα στη συμβολή των δύο δοκαριών. Αμανατίδης θα κερδίσει την κεφαλιά. Ο Βέλιτς και τώρα βγαίνει ο Μαχλάς με τον Αθανασιάδη δίπλα του. Η σέντρα του Αθανασιάδη στο κέντρο, είναι μόνος του Αλεξούδης, 2-0. 2-0 λοιπόν από τον Αλέκο Αλεξούδη. Στο 23ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς πάλι κενό βρέθηκε στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Βλέπετε την κεφαλιά. Ο Αλεξούδης που είχε κερδίσει πάρα πολλές κεφαλιές από την αρχή του αγώνα, χωρίς να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αυτή τη φορά στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου τα καταφέρνει. Ο Καραπιάλης έρχεται να μπει στη φάση με δύναμη και να περάσει για τον Κρίστενσεν που ανοίγει για τον Κόνια. Κοντρολάρει, καθυστερεί, κάνει τη σέντρα. Περνάει μπάλα, φτάνει στον Καραπιάλη στην περιοχή με δύναμη. Σουτ, κόντρα. Ο Βάβουλας θα διώξει σωστά την μπάλα κόρνερ. Ενώ ο Καραπιάλη ζητάει χέρι. Για να ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Το σούτ του Καραπιάλη. Η μπάλα βρίσκει το χέρι. Πρέπει να έχει δίκιο ο Βασίλης Καραπιάλης. Χατζίδης έξω από την περιοχή. Θα δοκιμάσει το σούτ με πολύ δύναμη. Η μπάλα περνάει δίπλα από τα δοκάρια του Χανιωτάκη. Όφη κέρδισε δίκαια. Συγχαρητήρια. Αλλά λυπάμαι για τη διαιτησία. Τέτοιες διαιτησίες πρέπει να κρεμάνε τη σφυρίχτρα. Μια ομάδα υπήρχε μόνο στο αγωνιστικό χώρο, αυτή ήταν όφη. Νομίζω ήμασταν καλύτερα και μας άξισε δίκαια η νίκη. Το μάτς ήταν αρκετά δύσκολο μετά το Ολυμπιακό στη νίκη που έκανε μέσα στην ΑΕΚ. Αλλά εμείς ήμασταν αποφασισμένοι, μπήκαμε δυνατά και καταφέραμε, τους πρεσάραμε, τους κλείσαμε στο μισό γήπεδο και καταφέραμε και κερδίσαμε. 6 λεπτά μετά από τις 3.